Πώς θα κλείσουμε? Θα κλείσουμε με τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά εγκλήματα εντός και εκτός εισαγωγικών από το 2015 μέχρι και σήμερα. Ένα ρεπορτάζ το οποίο έφερε την υπογραφή της Γεωργίας Μακάκη στην Κρήτη TV και στο neakrite.gr μπορεί κάποιος να εισέλθει, να περιηγηθεί και να το διαβάσει βέβαια. Και όταν λέμε περιβαλλοντικά εγκλήματα σε επίπεδο Κρήτης, μιλάμε για φαινόμενα εμπρισμών, παράνομης απόρριψης αποβλήτων, μεταβολή σε γη αλλού, λαθροθυρίας και εκχέρσωσης δασικών εκτάσεων. Σε αιτήσια βάση από το 2015 μέχρι και σήμερα, 300 περιπτώσεις φτάνουν στα δικαστήρια. Μία στις δύο παίρνουν αναβολή. Πάμε να συνομιλήσουμε την κυρία Πόπη Μπαξεβάνη, είναι υπεύθυνη επικοινωνίας προγράμματος Live Natura Θέμης. Στην καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, στους θεατές. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Ένα θέμα που μας αφορά και πρέπει να αφορά όλους μας. Αφορά αυτά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Έφερα κάποια παραδείγματα. Φαντάζομαι εκεί κινούμαστε. Ναι, περίπου και αναπεριοχή και αναέτος μια διαδήμανση όσο πιο από τα περιβαλλοντικά εγκλήματα έχει την πρωτιά κάθε φορά. Αλλά κυρίως αυτά είναι τα βασικά. Πού πρέπει να εστιάσουμε, ότι 300 υποθέσεις κάθε χρόνο φτάνουν στα ελληνικά δικαστήρια ή ότι μία στις δύο παίρνει αναβολή? Να εστιάσουμε σε αυτό, στο ρεπορτάζ που κάνατε προηγουμένως σχετικά με την τουριστική κίνηση αρχικά, ότι ωραία είναι τα ευχολόγια και ο τουρισμός όλο το χρόνο, αλλά αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς δεν θα έχουμε να δείξουμε τίποτα στους επισκέπτες μας. Δεν θα έχουν λόγο να έρχονται. Σωστά. Έτσι. Η ούτε σύνδεση είναι επιτυχημένη. Ούτε για τον Αιγιαλό που τον μεταβάλλουμε συνεχώς με παρεμβάσεις, ό,τι θέλει ο καθένας, όπου θέλει, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς τίποτα. Ούτε για τα απόβλητα που είναι διάσπαρτα σε όλη την Ήπεθρο και γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι και μόνο που περνάει ο κόσμος με τα λεωφορεία και τα βλέπει τα χάλια μας στους δρόμους, στα ρέματα, μέσα στα ούτε ποτάμια, με τη λαθροθυρία, ούτε με τη λαθροθυρία. Ούτε με τη λαθροθυρία, ούτε με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος του χερσαίου και του υδάτινου, ούτε με τα εγκλήματα κατά της άγριας ζωής. Είχαμε και πρόσφατα περιστατικά με πυροβολισμούς σημαντικών ειδών αρπακτικών πριν 2-3 μήνες, αν θυμάστε, είχαμε ξαναμιλήσει. Βέβαια. Ναι, γενικά κινούνται αυτή την κατάσταση τα περιβαλλοντικά εγκλήματα που γνωρίζουμε. Και είναι αυτά που έχουν φτάσει ουσιαστικά στα δικαστήρια και στις υπηρεσίες. Λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα, κάθε χρόνο τα περιστατικά αυτά των επιτίδιων δραστών αυξάνονται. Να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει, τουλάχιστον από την έρευνα που έχουμε κάνει εμείς όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ξεκίνησαν να ερευνούν οι συνάδελφοι δικηγόροι, ο κύριος Μπόκος που μίλησε χθες και η κυρία Μανιαδάκη από τα Χανιά, ήδη από το 2010, από το 2010. Οπότε δεν γνωρίζουμε, δεν είχαμε μία ας πούμε βάση να πούμε ότι πριν γινόταν αυτό και τώρα αυτό. Κυμαίνονται οι χρονιές, ας πούμε στις πρώτες χρονιές της κρίσης ήταν υψηλά η υλοτομία η παράνομη για ευνόητους λόγους, που δεν έχουμε ας πούμε δάση να πεις ότι είναι φοβερή παρανομία να γίνεται τέτοιο πράγμα στην Κρήτη, και όμως υπήρξαν τέτοια περιστατικά σε μεγάλο βαθμό και έγιναν και γνωστά. Ακολούθως μετά κάπως έφτιαξε η κατάσταση οικονομική, άρχισαν πάλι αυθαίρετη δόμηση, οι μεταβολές, οι οδοποιίες, όλα αυτά, οι εμπρισμοί, ναι, οι μεταβολές των χρήσεων γης κτλ. Και φτάνουμε κάπως έτσι ακόμα και σήμερα. Πιστεύω ότι υπήρχε μια τάση γενική τέτοιας παρανομίας γενικά στον κόσμο, γιατί δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε το χώρο που μας φιλοξενεί, δυστυχώς, και είναι θέμα παιδείας. Απλά τώρα και με τα προγράμματα και με την ευαισθητοποίηση λίγο περισσότερο του κόσμου φτάνουν αυτά τα πράγματα στη δημοσιότητα, στις υπηρεσίες, σωστά, στα δικαστήρια και κάπως γίνονται γνωστά. Το μάλιστα θέμα είναι να πάψει να υπάρχει αυτό το σαν φαινόμενο. Είναι αμαρτία, γιατί έχουμε ένα περίφημο φυσικό περιβάλλον, ένα εξαιρετικό νησί. Έρχεται τόσος κόσμος, θέλουμε να έρχεται τόσος κόσμος να μας επισκέπτεται, αλλά πραγματικά αν συνεχίσουμε έτσι θα έχουμε να το δείχνουμε μόνο χωματερές. Η ευαισθητοποίηση κατά κάποιο τρόπο. Τσιμεντωμένες παραλίες. Ακριβώς. Τσιμεντωμένες φυσικές περιοχές Natura. Η ευαισθητοποίηση από και τη μία άλλα πράγματα. Και η ενημέρωση των πολιτών από την άλλη. Και να στοχεύσουμε και στα μικρά παιδιά, στα παιδιά δημοτικού, στη νέα γενιά. Είναι ένας δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε.
Κοιτάξτε, το συζητάμε με πάρα πολύ κόσμο. Προσωπική μου άποψη πάντα, έτσι. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση υπάρχει στο σχολείο. Ωστόσο, όμως, όταν αυτά τα παιδιά των 8-10 ετών, 20 ετών, όχι 20, ας πούμε 15 ετών, φτάσουν να γίνουν ενεργοί πολίτες, αυτό που θα τους κληρονομήσουμε πραγματικά δεν θα έχει σωσμό. Όση ευαισθησία και να έχουν αυτά τα παιδιά, σαν πολίτες, δεν θα μπορούν να αναστρέψουν την κατάσταση που θα έχει φτάσει μετά από 10 χρόνια, αν εμείς οι ενεργοί αυτή τη στιγμή, οι ηλικίες των 20, των 30, των 40, των 50, των 60, ακόμα και των 70, που συνεχίζουν πρακτικές οι οποίες είναι αντιπεριβαλλοντικές και επικίνδυνες και για τη δημόσια υγεία, παραδείγματος χάρη τα δηλητηριασμένα δολώματα, λέμε ένα πράγμα, το κατσίγαρο στα ρέματα. Δεν είναι δηλαδή μόνο το φυσικό βαρύ περιβάλλον που υποβαθμίζει, βάζει σε κίνδυνο και την υγεία του διπλανού, τη δική σου, των παιδιών σου, του χωραφιού σου. Μάλιστα. Των ζώων, των κατοικιδίων σου, τη περιουσία σου εντέλει. Κυρία Παξεβάνη. Αυτό ο δημόσιο χώρο είναι περιουσία μα. Βέβαια, βέβαια. Θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Χαρά μα που σα φιλοξενούμε. Να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε και εμεί για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Να πω βέβαια ότι τα στοιχεία στα οποία σταθήκαμε και αναφέραμε και αναφέρθηκε και η κυρία Παξεβάνη. Προήλθαν από τη συνεργασία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και των Δικηγορικών Συλλόγων Ηρακλείου και Χανίων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, στο πλαίσιο βέβαια του πενταετούς προγράμματος Live Natura Themis 2015-2020.